Wenn du Polian nicht bezahlt hast. Ja, Sas! Καλώς ήρθατε στο YouTube κανάλι μου. Είμαι η Σοφία και σήμερα θα είμαι εδώ με την μαμά μου. Γεια! Φτάνει αυτό με τα μπαλόνια. Λοιπόν, νομίζω πως έχετε καταλάβει πως σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο με μπαλόνια. Η μαμά μου τα έχει ετοιμάσει και έχει βάλει διάφορα πράγματα που πρέπει να κάνω μέσα σε ένα χαρτί, τα έχει γράψει όλο. Μερικά είναι κακά και μερικά είναι καλά. Ναι, θα δείτε εδώ. Μέσα στο μπαλόνι υπάρχει χαρτάκι. Και η Σοφία πρέπει να τα κάνει, τι είναι μέσα. Θα τα σπάσω και απλά θα δω το χαρτάκι στην ουσία. Σε ένα μπαλόνι υπάρχει ένα αρκετά κακό πράγμα. Αλλά σε ένα μπαλόνι υπάρχει ένα πολύ καλό πράγμα να κάνεις. Οκ. Okay. Τότε... Ας αρχίσουμε. Ας αρχίσουμε. Τώρα πρέπει να βάσω το μπαλόνι, να το σκάσω. Θα χρησιμοποιήσω αυτό να το σκάσω. Ποιο χρώμα θα διαλέξω λοιπόν. Μάλλον το κίτρινο, επειδή συνήθως διαλέγω κίτρινο στο εμόνγκας. Αλλάζω το όνομά μου όλη την ώρα, οπότε θα σας έλεγα πώς με έλεγαν, αλλά κάθε μέρα είναι άλλο το όνομα. Τώρα με λένε Πέπα που το κάνω. Ωραία. Φοβάμαι να τα σκάσω τα μπαλόνια, γιατί δεν μου αρέσει ο θόρυβος. Ρε παιδιά, φοβάμαι πιο πολύ να τα σκάσω, παρά τι είναι μέσα στα μπαλόνια. Δεν θα τα πάμε καλά. Λοιπόν, τι είναι εδώ μέσα. Κάνε 20 βήματα με τα χέρια. Οκ. Okay. Εγώ κάνω ένα όργανο περίπου 9 χρόνια. Άμα δεν το ξέρετε, οπότε θα είναι σχετικά εύκολο για εμένα, πιστεύω. Πάω να κάνω 20 βήματα με τα χέρια μου. Είμαστε στο σαλόνι. Έχει μάρμαρο, δεν πειράζει, θα το κάνω. Σοφία, τι χρώμα θέλεις τώρα, έχουμε αρκετά ροζ, θέλεις ροζ. Δεν θέλω ροζ, θέλω πορτοκαλί, επειδή μισώ το πορτοκαλί και νομίζω πως θα έχει το κακό πράγμα μέσα και θέλω να κάνω το κακό πράγμα να τελειώνω. Οκ, πορτοκαλί. Δεν θέλω να το σκάσω, γιατί κάνει τόσο θόρυβο. Έχει κάτι καλό ή κάτι κακό μέσα. Λοιπόν, λέει, φάγε το μεσημεριανό σου. Οκ, δεν έχω πρόβλημα να φάω, πάντα πεινάω. Αλλά είναι 10 η ώρα το πρωί. Είναι μεσημεριανό στις 10 η ώρα το πρωί, δεν τα πάμε καλά. Δεν πειράζει, τουλάχιστον δεν είναι κάτι κακό κιόλας. Και τουλάχιστον έκανα ενόργανη πριν από αυτό και δεν θα ξεράσω. Πάμε να φάμε μεσημεριανό στις 10 η ώρα το πρωί. Καλή όρεξη. Ευχαριστώ. Χόρτασες. Ναι. Τι χρώμα θα επιλέξεις τώρα, Σοφία. Πες μας. Σίγουρα δεν θα επιλέξω αυτό εδώ το χρώμα. Δεν ξέρω, κάτι μου λέει πως είναι κακό και να μην το κάνω. Εγώ δεν τα θυμάμαι, δεν ξέρω να σου πω τη αλήθεια. Αλλά μου αρέσει το ροζ. Αυτό είναι το αγαπημένο μου χρώμα. Νομίζω πως εσύ δεν το έφτιαχνες και μου λες, αυτή πρώτα θα κάνει το κακό. Το βάλω στο κακό το χρώμα. Θα επιλέξω αυτό εδώ. Σοφία, τι έχεις μέσα, δείξε μας. Φοβάμαι. Τι φοβάσαι. Κάνε μαθηματικά για 30 λεπτά. Αυτό είναι το πολύ καλό για σένα. Σοφία, πώς κάνεις έτσι? Δεν θέλω. Η Σοφία πήρε κακό βαθμό στα μαθηματικά και πρέπει να διαβάζει, παιδιά. Και όταν κάνουμε βίντεο πρέπει να κάνει μαθήματα. Δεν θέλω.
Δεν είναι κακό, είναι καλό! Είναι καλό να κάνετε μαθηματικά. Ο δάσκαλος μου στα μαθηματικά βλέπει τα βίντεο μου, είπε τι να κάνω έτσι. Θα κάνεις μισή ωρίτσα και μετά σε περιμένει και κάτι καλό, εντάξει. Έχει άλλα κακά πράγματα ή αυτό ήταν το χειρότερο? Εγώ δεν τα θυμάμαι πολύ καλά τι έχω γράψει μέσα, δεν ξέρω. Άμα αυτό ήταν το χειρότερο, οκ. Okay. Υπάρχει... Όχι, όχι, όχι. Αυτό δεν είναι το κακό. Αυτό είναι το καλό σου λέω. Όχι το καλύτερο, αλλά είναι στα καλά. Άμα αυτό είναι καλό, τι θα είναι το κακό? Τι θα είναι το κακό? Αλλά είπες πως υπάρχει μια έκπληξη. Ωραία, Σοφία, έχεις μισή ώρα. Ναι. Είναι 11 παρατέταρτο. Εδώ μου έγραψε ο μπαμπάς διάφορα προβλήματα. Πάω να λύσω ένα. Ή βασικά περισσότερα. Καλά να περάσεις. A few moments later. Σοφία, τελείωσες? Ναι. Σχεδόν όλα ήταν λάθος. Μετά θα κάνεις άλλα. What? Θα τελειώσουμε το βίντεο. Όχι, ευχαριστώ. Έλα, έλα, πάμε για άλλη μπάλα. Δεν γράφουμε το τεστ αυτή την εβδομάδα. Το κάνω. Όταν είναι να γράψουμε το τεστ, θα το κάνω πιο πολύ. Σοφάκι! Oh no! Πες μας, τι χρώμα θέλεις τώρα? Έλα, Σοφία. Για να πάρω. Το λαχανί θα πάρω. Παιδιά, δεν θυμάμαι καθόλου τι είναι στα χαρτάκια, αλλά άνοιξε το, Σοφία. Όλοι το περιμένουμε. Κάνε ντους με ρούχα για ένα λεπτό. Αυτό ήταν το κακό. Να πω τι αλήθεια. Σοφία, έχεις ακόμα 4 ωραία. Πίσω σου είναι ακόμα 4 και είναι ωραία, εντάξει. Αυτό είναι το κακό. Ναι, θα είναι ωραία να πάω να διαβάσω αγγλικά για μία ώρα, αντί για μαθηματικά για μισή. Όχι, μέσα σε αυτά είναι και ωραία έκπληξη. Τώρα θα βάζεις βραχή το μαλάκι μου, το βλέπεις. Θα βάζεις το καπελάκι, ντους. Μα δεν θέλω να με δει τόσο σκότσος, να γίνει το καινούριο meme. Δεν θα βάζω το κεφάλι και... στο κάμερα. Σήμερα, πολιτικά, τι να βρήκα να βάλω κολλά. Μία χαρά θα είναι. Άμα είχα φόρμα, δεν θα μπορούσα να το βγάλω από πάνω μου. Ναι, Σοφία, αυτό είναι το ένα κακό. Μετά έχεις 4 ακόμα και ξέρω 2 είναι καλά. Οκ. Okay. Έχει κι άλλα 2 κακά. Δεν τα θυμάμαι. Ωραία, μαμά. Δεν θα ξανακάνω challenge μαζί σου. Ωραία, τώρα πάμε και με το ντους, εντάξει. Σοφία, είσαι έτοιμη να μπεις στο νερό? Έβαλα κουμπιά και θα είναι πιο εύκολο να το βγάλω, big brain. Δεν θέλω να βρίξω το μαλάκι μου αφού το απλύνα χτες και μου παίρνει πάρα πολύ ώρα. Θα είναι το meme του 2020. Όχι, είναι πολύ trendy. Βάλω το πάνω και έλα πάμε, σπίσω στο νερό. Είναι σαν τις γιαγιάδες που πάνε στη πισίνα που πάνε. Ναι, ναι. Έλα, βάλω το πάνω. Κούκα, Σοφία. Σοφία, ένα λεπτό. Δεν είσαι μέσα. Όχι, μην κάνεις έτσι. Είμαι και εγώ βρεγμένη, βρε. Σοφία. Όχι. Δεν είναι ωραίο. Σοφία. Δεν είναι πολύ άνετο κιόλας. Έχεις ακόμα μισό λεπτό. Το κολλάι πώς θα το βγάλω, Χριστός και τον Αγία. Δέκα, 8 δευτερόλεπτα. Όχι, αρχίζω να μην σε βλέπω. Έξι, 5, 4, 3, 2, 1.
Μπορώ να σε βλέπω. Σοφία Κρίστο, μια χαρά είσαι! Ωραία, το κατάφερες. Αυτό δεν θέλει. Το κατάφερες, τώρα σε περιμένει μόνο καλό. Σοφία, το κατάφερες, μπράβο σου. Εντάξει, στην αρχή, όταν έβρεξα το ρούχο, ήταν χάλια. Αλλά εντάξει, μετά ήταν ζεστό το νερό, οπότε ήμουν μια χαρά. Έκανα και TikTok μέσα. Ποιο χρώμα διαλέγεις τώρα, σου έχουν μείνει τέσσερα. Αυτό εδώ, είναι το αγαπημένο μου χρώμα αυτό εδώ. It's matching your hoodie, ναι, ταιριάζει. Σοφία, τι είναι το επόμενο? Αυτό το χαρτάκι να το αφήσεις μέχρι το τέλος του challenge σε περιμένει μια έκπληξη. Έκπληξη θα έχει η Σοφία! Ωραία! Τώρα τουλάχιστον θα το παρατήσω. Θέλω την έκπληξούλα μου. Ελπίζω να είναι... καμιά... λέμε. Κάνα κέικ, σοκολάτα, κάνα καλό φαΐ, να παραγγείλουμε σούσι. Στο τέλος το καλύτερο. Εγώ θέλω πάντως να είναι ωραίο φαγητό. Σοφία, σου έχουν μείνει τρία μπαλόνια. Να επιλέγεις κάτι καλό τώρα. Εγώ θέλω το μπλε. Το μπλε. Σοφία, πες μας τι έχεις, αν είναι κάτι ωραίο. Φοβάμαι. Α, οκ. Πήγαινε σε ζαχαροπλαστείο και πάρε κάτι που θέλεις. Τέλεια. Δεν πρέπει να είναι ζαχαροπλαστείο, έτσι. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, κάπου που έχει κέικ και τα λοιπά. Ό,τι θέλεις, okay, ναι. Okay, κάνα γλυκό. Εγώ τώρα θέλω κάτι μπισκότο. Σοκολατένιο, σοκολατένιο ή μάκαρονς. Βασικά κάτι πιο σοκολατένιο θα ήθελα, οπότε ανυπομονώ. Χαίρομαι πάρα πολύ. Hold time! Λοιπόν, πήρα... ένα είναι για μένα, είναι για τον μπαμπά. Προφιτερόλ, σοκολάτας. Σοφία, πες μας αν είναι ωραίο. Ούπα. Έχει και μπισκότα μέσα. Έχω να φάω προφιτερόλ 1-2 χρόνια. Πάρα πολύ ωραίο. Μάλλον καλό είναι. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα θα γίνω σαν γουρούνι, αλλά δεν πειράζει. Νομίζω σου αρέσει αυτό το challenge. Ναι, πάρα πολύ. Δεν πειράζει κανένα μαθηματικά σήμερα. Το προφιτερόλ ήταν πάρα πολύ νόστιμο. Είχε λίγο σαν μπισκότα μέσα. Όχι ακριβώς, αλλά έτσι μαλακά μπισκότα. Και ήταν σοκολατένιο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Δεν ήταν πάρα πολύ γλυκό που μου άρεσε. Ήταν αρκετά γλυκό. Τώρα πάω να διαλέξω να μάλλον μου μαμά με κοιτάει. Όχι, σε κοιτάω, αν είσαι βρώμικη. Όχι, δεν είσαι, είσαι μια χαρά. θα σκάσω το πράσινο μπαλόνι τώρα. Είναι λίγο χριστουγεννιάτικο κόκκινο. Άνοιξε το δώρο σου. Οκ. Θέλω να δω τι είναι, ανυπομονώ. Ακόμα έχω... αυτό είναι έκπληξη. Ένα είναι δώρο και ένα είναι έκπληξη. Ωραία. Πραγματικά αναρωτιέμαι τι είναι και τα δύο. Α! Άνοιξε τα μάτια σου. Είναι μεγάλο. Το περίμενε πιο μικρό, είναι λεπτή. Α, μπέσκα! Περίμενα να είναι μια βλακία, ξέρω εγώ, από το AliExpress ή κάτι τέτοιο. Όχι, έχω παραγγείλει κάτι, νομίζω...
Θα σου αρέσει. Okay. Θα το ανοίξουμε. Ναι. Δείξε μας, Σοφία, τι έχεις πάρει. Ελπίζω να σου αρέσει. Λοιπόν, εσείς μάλλον δεν ξέρετε την ιστορία πίσω από αυτό το pullover. Μήπως έχετε δει το προηγούμενο μας βίντεο? Όχι προηγούμενο, ήταν ένα challenge που εγώ φορούσα και έτρωγα κόκκινο όλη τη μέρα και η μαμά πράσινα. Και σε αυτό το challenge είχα πάρει ένα τυραντάκι που ήταν έτσι χνοδωτό. Και δεν είχα τι να βάλω από πάνω, γιατί είπαμε το καλοκαίρι, χνοδωτό το τυραντάκι, ναι, θα σκάσεις. Και το χειμώνα δεν μπορούσα να το βαράσω γιατί θα παγώσει και χρειαζόμουν κάτι από πάνω. Οπότε και στα μαγαζιά δεν το είχαν αυτό. Και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πουλοβεράκι. Μπορώ να το φοράω από πάνω, αλλά νομίζω πως θα το φοράω με ένα τζιν, μια μπλούζα. Είναι πάρα πολύ ζεστό. Και σου αρέσει. Άνετο, ναι, είναι τέλειο. Και και άλλα πράγματα μέσα. Ναι. Δεν το περίμενα. Έλεγα να έχει και ωραία στιγμή σήμερα. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι ένα crew neck. Τώρα, άμα έχετε Pinterest και TikTok, θα τα έχετε δει παντού. Άμα σας αρέσει το στυλ γενικότερα. Θα λέτε, έχει κάτι παρόμοιο η Σοφία. Λοιπόν, εγώ έχω ακριβώς το ίδιο πράγμα, αλλά με κόκκινα γράμματα και λέει Kentucky. Και αυτό απλά λέει Montana και έχει πράσινα γράμματα. Και μάσκες. Ναι, τώρα παίρνουμε σαντόρο και μάσκα, αλλά αυτές είναι ωραίες. Έχει δύο, έχει ένα μαύρο και ένα mauve. Είναι checkered και είναι καλό να έχετε διάφορες μάσκες γιατί πάντα τις φοράς όταν βγαίνεις έξω με το outfit και να έχεις διάφορα χρώματα, να έχεις επιλογές. Σου αρέσουν, ναι. Ναι, πάρα πολύ. Ωραία, αυτό ήτανε και πάμε για το τελευταίο μπαλόνι και μετά έχεις έκπληξη. Έχω και έκπληξη. Έχεις και έκπληξη. Ξέρω. Δεν ξέρω αν είναι να διαβάσω μία ώρα γερμανικά αυτό το μπαλόνι. Σκάσε ένα άλλο μπαλόνι. Δεν υπάρχουν άλλα μπαλόνια, οπότε πάμε να δούμε τώρα τι είναι η έκπληξη. Ακόμα το έχω στη τσέπη μου. Φοβάμαι λίγο, μπορεί να είναι κακιά έκπληξη, αλλά ελπίζω να είναι καλή. Σοφία, μπορείς να έρθεις στο μπάνιο, σε παρακαλώ. Έκπληξη σου είναι στο μπάνιο. Μυρίζει πολύ ωραία. Wow. Είχες πολύ δύσκολη μέρα σήμερα. Από τα ρούχα εκεί μέσα έγινε ολόκληρη ατμόσφαιρα. Α, έχει bath bomb κιόλας, τι ωραία. Εδώ, έχεις μια τεράστια. Ωραία, θα το βάλω στο story αυτό, θα είναι πολύ ωραίο. Βλέπω πάντα πως το βάζουν οι influencer έτσι στο story που έχουν το ωραίο το μπάνιο και έχουν το bath bomb μέσα. Και λογικά θα ακούσω και ένα podcast όταν είμαι μέσα. Απλά φοβάμαι μην πιάσουν φωτιά τα μαλλιά μου. Θα το βάζουμε στην άλλη πλευρά, εντάξει, τα κεράκια, τα βλέπεις. Ναι, καλύτερα. Σοφία, πώς σου άρεσε το μπάνιο σου? Ήταν ωραία. Μπορεί να το βλέπουν πως είναι πιο σκούρα τα μαλλιά μου επειδή τα έφρεξα κατά λάθος. Έχεις κάνει πολύ ωραίο μπάνιο, ναι, και με τα μαλλιά μέσα. Έτσι μέσα. Δεν το είχα παρατηρήσει. Νόμιζα πως επειδή είχα το καπελάκι. Πες δεν θα βραχόντουσαν το καπελάκι. Δεν πειράζει. Ναι. Χάρη και στη μέρα σου σήμερα. Ναι, πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραία σήμερα. Νομίζεις ότι θα είναι χειρότερο? Ναι, νομίζω πως ήταν πολύ χειρότερο. Θα είχα έτσι δύσκολες ασκήσεις που έπρεπε να κάνω, δύσκολες εκπλήξεις. Αλλά στην αρχή ήταν. Δεν πήγε έτσι πάνω. Και ελπίζουμε να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και εγγραφή και αντίο!